Όπως και αυτό το τραγούδι, Πεκίνο, Λονδίνο, Σκωτία, Βιετνάμ. Τα στόματα μας είναι γάτες του Τσέσσαρ, τα μάτια μας είναι γάτες Ιάμ. Δεν κάνουμε μουσική γιατί είναι τρόπος έκφρασης. Δεν κάνουμε μουσική γιατί απλώς αναπνέουμε. Από ακανόνιστες συνθέσεις απορρέουμε. Απορίες και απορίες έχουν σαν κανόνες τους συνδέουμε. Σε λαβουτήματα γυμνών ποπιών στο χιόνι, φυσικά συγκριτήματα. Το φίλι μα κατορυμένο ποπιών μας ενώνει λίγα διλήμματα. Το τελικό νι από το οποίο αρχίζει είναι κάτι, είναι αυτό που χωρίζει η λέξη πλήθος από τη λέξη πλήθος. Σεξουαλικής κατεύθυνσης φασίστες σε μια μάχη στήθος με στήθος. Μακάρι οι συνειδητοποιούντες της αδυναμίας της συνειδητοποίησης. Μακάρι οι οικειοφορούντες ιδέες κατά της οποιασδήποτε κοίησης. Μακάρι όσοι διάβασαν και έβλεπαν Σόπενχάουερ, Έιντζεντς και βίζαναν Νουλάιτ. Μακάρι οι πληγέντες στο Κρέμλιν Τάουερ, Στρέιντζεντς in the night. Οραματίστηκα πάλι κομπλήτως διαβάτες να τρέχουν κατακλείσοντας τις παραμικρές γωνίες των πιο μικρών παραδρόμων πάνω από πτώματα ανθρώπινων μαρς υποφόρων. Όλα άρχισαν στο όρος Αραράτ, όταν στην κορυφή των Τζόις μου παρέδωσε τις πλάκες με τις 120 εντολές των Σοδόμων και των Γομόρων. Είμαστε οι συνεχιστές της κληρονομιάς των ιστο σελίδων που μπλοκάρει το Google. Κάνουμε πρώτο σελίδα βασισμένη σε ιστό και ας μην δουλεύουμε για την Daily Bugle. Ο Ιωνάς Τζόλης Ζόνα Τζέιμσον βγάζει σέλφι μέσα στη φάλαινα. Κι εγώ στέλνω φυλάκια δεμένο πια σε προδοϊόνων στα πετράλωνα. Είμαι μίσος άνθρωπος και μίσος ακίδιο. Είμαι μίσος για τον άνθρωπο που σαν να μην έφτανε η διαλεκτική σχέση δημόσιου χώρου και κατοικίας. Εφήβρε και τη λέξη κατοικίδιο. Είμαι η αμορφωσιά και ασυντία ειντών που πεθαίνουν τροφοδοτώντας με ηλεκτρικό ρεύμα το τρανς φεστιβάλ που πήγες πέρσι στην ΚΟΑ. Είμαι το ζωάκι που βασανίζεις φυλακισμένο μαζί σου σε έναν τέταρτο όροφο για να λες πως αγαπάς τα ζώα. Είμαι το ζώο που τρως γιατί λες κατά στα δικαιώματα των ζώων, αλλά δεν είχες ποτέ τα αρχίδια να φας αρχίδια ανθρώπου. Είμαι το ζώο που φοβάσαι μη σου επιτεθείς στο δάσος και σε σπάσεις το ξύλο και γι' αυτό επιφορτίζεις το μετανάστη πλέον με τη δουλειά του ξυλοκόπου. Στη φυλακή του τρόπου θα αντιμετωπίσει μόνο στα φοβερά τέρατα. Η μάχη είναι τρομερή. Η μεγάλα και μικρά σετ, το καθένα μια ξεχωριστή περιπέτεια που παίρνεις μαζί σου.